Μετά από επικοινωνία που είχα σήμερα με το Αρχηγείο Αστυνομίας, κάλεσα τους εκπροσώπους του να τους ενημερώσω ότι ήδη από την πλευρά της ΕΔΕΚ, από τις 10 Φεβρουαρίου, όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία, και στοιχεία τα οποία είχαν κατατεθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου, για περαιτέρω διερεύνηση. Και επίσης πληροφόρησα τους εκπροσώπους του Αρχηγείου Αστυνομίας ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από αυτά τα όργανα, σε περίπτωση που θα χρειαστούν τη συνδρομή των Κυπριακών Αρχών, θα απευθυνθούν αυτοί στις Κυπριακές Αρχές. Ως εκ τούτου, η δική μας η ευθύνη έχει τελειώσει και θα σας πληροφορήσω ότι από εδώ και πέρα, ως ΕΔΕΚ, δεν πρόκειται πια να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα της διαγραφής του Δημήτρη Παπαδάκη. Δώσατε γραπτό σε αυτούς τους συγκρίνους, κύριε Σεντόπουλε? Δόθησαν όλα τα τεκμήρια και όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν το Σάββατο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σας έχουν πει πως θα επανέλθουν για κάποιες περαιτέρω? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν είναι πληροφορίες που μπορώ να τις γνωρίζω. Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι σε περίπτωση που θα χρειαστούν τη συνδρομή των Κυπριακών Αρχών, θα απευθυνθούν αυτοί στις Κυπριακές Αρχές, ως εκ τούτου δεν είναι πια υπόθεση δική μας. Ωραία. Συνεχίζεται η παρέτηση στελεχών. Έχουν φτάσει συνολικά τα 11 στελέχη του κινήματος, τα οποία έχουν υποβάλει την παρέτηση του. Σας προβληματίζει? Αναμενόμενα. Αν μάλιστα διαπιστώσουμε ότι αρκετά από τα στελέχη αυτά είναι οι συνεργάτες του Δημήτρη Παπαδάκη, οι εργοδοτούμενοι του και τα μέλη των οικογενειών τους, είναι αναμενόμενο. Κύριε Πρόεδρε, τι εννοείται των οικογενειών τους? Επαρτήθηκε μέλος της νεολαίας που η μητέρα του είναι εργοδοτούμενη από τον Δημήτρη Παπαδάκη. Α, υπάρχει στενή συγγένεια. Ακριβώς. Υπάρχει τελικά θέμα ποινικών ή όχι ευθυνών κατά την άποψη της ΕΔΕΚ? Δεν είμαστε δικαστήριο. Αυτό είναι θέμα των δικαστηρίων και των ακριτικών αρχών. Εμείς είχαμε υποχρέωση από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ενδεχόμενες παρατυπίες, με βάση τα σχετικά στοιχεία, αφού ο Ευρωβουλευτής και ο δικηγόρος του αρνήθηκαν να προσέλθουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ενδεχομένως να τεκμηριώσουν το ανυπόστατο κάποιον από αυτά τα στοιχεία, εμείς οφείλαμε τα στοιχεία αυτά στο σύνολο τους να τα κοινοποιήσουμε στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για διερεύνηση. Και αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι η διαγραφή του Δημήτρη Παπαδάκη δεν έγινε για αυτά τα στοιχεία. Η διαγραφή είναι καθαρά πολιτική υπόθεση και αφορά ακριβώς το γεγονός ότι συστηματικά έχει παραβιάσει ομόφωνες αποφάσεις συλλογικών οργάνων του κόμματος, σε αρκετές από τις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος και έλαβε μέρος και ψήφισε. Είναι λοιπόν για αντικομματική συμπεριφορά. Όλα τα υπόλοιπα εμάς δεν μας ενδιαφέρουν και δεν μας αφορούν. Από τον Άλφα σήμερα το πρωί ο κ. Παπαδάκης έκανε λόγο για μια εγκληματική οργάνωση που συλλέγει στοιχεία με δόλιο τρόπο. Να το τεκμηριώσει και να το επιβεβαιώσει. Και εύχομαι και ελπίζω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα τον καλέσει ακριβώς για να δώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τα συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο βίντεο που κυκλοφορεί από το πρωί, από χθες βράδυ, αν κάνω λάθος, που δείχνει ακριβώς κάποια στοιχεία, κάποια σημεία από μια πολυκατοικία στην οποία λέει ότι είναι το γραφείο του κ. Παπαδάκη. Έχετε υπόψη αυτό το βίντεο? Έχω ενημερωθεί, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν μπόρεσα να το δω το βίντεο. Οι συνεργάτες μου με ενημέρωσαν, αλλά δεν το είδα ακόμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από το πρωί που ασχολούμαι μαζί σας για να μπορέσω να διευκρινίσω τα θέματα που είχαν σχέση με το Αρχηγείο Αστυνομίας και τα υπόλοιπα. Πάντως, βλέποντας το βίντεο, κάποιος μπορεί να πει πως ενδεχομένως να προέρχεται από την ΕΔΕΚ ή ακόμη και να έχουν υποκλέψει στοιχεία της ΕΔΕΚ προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Γι' αυτό, αν θέλουν οι ανακριτικές αρχές, θα το διερευνήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.